Είναι Γενάρης του 1827. Σε εξέλιξη βρίσκεται η τρίτη πολιορκία της Ακρόπολης από τότε που άρχισε η Επανάσταση. Στις πρώτες δύο, πολιορκημένοι μέσα στο κάστρο ήταν οι Οθωμανοί. Εδώ και 5 μήνες όμως, πολιορκημένοι είναι χριστιανοί πολεμιστές, οικογένειες με τα παιδιά τους, πρόκριτοι της Αθήνας αλλά και Ευρωπαίοι στρατιώτες. Πάνω από 2.000 άτομα. Οι συνθήκες είναι εξαιρετικά δύσκολες. Η πείνα, οι αρρώστιες και η έλλειψη νερού ταλαιπωρούν τους πολιορκημένους και καταρακώνουν το ηθικό τους. Βρισκόμαστε στη βόρεια πλευρά του βράχου, κοντά στην Κλεψίδρα. Ένα υπόγειο πηγάδι από όπου αντλούν νερό οι πολιορκημένοι. Θα περάσει τούτο το θανατικό. 2 μήνες πάνε. Δεν ξέρω αν θα προκάμει. Οι μισοί είναι κρεβατωμένοι, αλλά πώς να γιάνουν. Κι αυτοί που εσηκωθήκαν, χωρίς φαγή. Δεν έσωνε που δεν έσωνε για εμάς, συνάχθηκαν και οι φράγκοι. Η αρρώστια δεν ξεχωρίζει. Φράγκοι, Ρωμνοί, στο ίδιο καζάνι. Για καλό ήρθανε και θα αποφάνουν εδώ. Θα πάρουν κι εμάς συνάμα. Άμα θέλει ο Θεός να μας επάρει, θα μας επάρει. Σαν πως αυτός δεν μας ετιμωρεί και τώρα. Τον είδες στο Δημητρό της Κυριακής? Σαν να συνήρθε μου φαίνεται από τον πυρετό. Αλλά δεν ακούει τίποτες. Κουφάθηκε κι αυτό όπως ο Γιάννης του Σαρή. Όλοι μερίζει δίπλα στο κανόνι. Τι περιμένες? Καθένας με τον μπουναμά του. Εμένα η χείρα μου με σφάζει. Και κατά πως φαίνεται δεν θα γιάνει. Αλλά δεν βαριέσαι. Κάλιο η χείρα παρά το ποδάρι. Αν μείνεις ξάπλα, ετελείωσες. Με τούτο κρατάς τον τουφέκι? Όχι, μετάλλο ευτυχώς. Αλλιώς απόθανα. Κι εγώ μέχρι εδώ το σηκώνω. Δεν πάγει παραπάνω. Την έφαγα πριν 2 χρόνια στον νόμο. Σα κάτι δεν σα φύγουμε από εδώ πέρα, Μανολιό. Μωρά, φύγουμε πρώτα. Δεν βαστάει ο κόσμος άλλο. Χωρίς φαΐ τόσο καιρό, μετράω τα παΐδια μου. Αγάντα και κοντεύουμε, Κώστα. Είδες την Καστέλα. 800 λένε χαλάσαμε. Περίμενε και θα δεις. Στο μάτι την έχει βάλει ο Κιουταχής. Και αν τα καταφέρει, θέλει πάρουμε σειρά εμείς. Θα βαστίξει η Καστέλα. Έχουμε τα καράβια. Εμάς να ειδούμε ποιος θα μας βαστίξει.